Σήμερα θα δούμε ένα μαγικό πράγμα που υπάρχει στο iPhone εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά έχουν γίνει και κάποιες αλλαγές στο iOS 15.4. Είναι ένα πράγμα που αν δεν το ξέρεις ή αν το ξέρεις, ξέρεις ότι λύνει χέρια. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσει μια άλλη τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα επόμενο βίντεο. Καθώς περισσότερα που είστε από εσάς εδώ, σε αυτό το κανάλι, δεν έχετε κάνει εγγραφή και με βοηθάει πολύ. Τώρα, ξέρεις πολύ καλά ότι είμαι στρατό και πρέπει να ακολουθήσεις Instagram και φυσικά dimigeo.gr για να μην χάνεις νέα που συμβαίνουν γύρω από το οικοσύστημα της αγαπημένης μας εταιρείας. Τι σας έχω για σήμερα? Σήμερα σας έχω κάτι το οποίο πραγματικά έπρεπε να το κάνω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι ένα βίντεο το οποίο ήθελα να κάνω, αλλά πάντα το ανέβαλα γιατί έβγαινε κάτι καινούριο ή ήθελα να δείξω κάτι άλλο. Έφτασε η ώρα λοιπόν να δούμε τα συνθηματικά. Έφτασε η ώρα να δούμε το πώς μπορείς εύκολα να αποθηκεύεις τα συνθηματικά στο iPhone σου, εύκολα να μπορείς να τα χρησιμοποιείς και δεν θα ξεχάσεις ποτέ ξανά κανένα συνθηματικό. Πραγματικά οι περισσότεροι από εμάς που κυκλοφορούμε στο διαδίκτυο γενικότερα, μπαίνουμε σε σελίδες και βάζουμε συνήθως τυχαίους κωδικούς που ίσως να μην θυμόμαστε ή χρησιμοποιούμε τον ίδιο κωδικό, που αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Καθώς αν χρησιμοποιείς τον ίδιο κωδικό, αν κάποιος σπάσει τον κωδικό σου, γιατί πλέον είναι αρκετά εύκολο, του Facebook ή του Instagram, θα μπορέσει επίσης να πάει και σε όλα τα υπόλοιπα και να σε μπομαρδίσει είτε με ιούς είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Τώρα θα μου πεις, σε μένα θα έρθει? Ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί από εσένα να βρει κάποιον άλλον. Οπότε εσύ μπορεί απλά να είσαι ο συνδετικός κρίκος. Οπότε θέλει πολύ προσοχή. Η Apple λοιπόν μας δίνει τη δυνατότητα μέσω των συνθηματικών, και θα σας εξηγήσω ακριβώς πώς, να αποθηκεύεις τα συνθηματικά στο iCloud και να πηγαίνουν αυτόματα σε οποιαδήποτε συσκευή έχεις συνδεμένο αυτό το iCloud. Δηλαδή, έχεις ένα iPhone, ένα iPad, ένα MacBook, βάζεις ένα κωδικό στο iPhone και ταυτόχρονα ο κωδικός αυτός υπάρχει και στο MacBook αλλά και στο iPad. Και όταν πας να συνδεθείς στην χύψη σελίδα, αυτός ο κωδικός θα υπάρχει. Πάμε να δούμε 3 ή μάλλον 4 τρικάκια τα οποία μπορείς να κάνεις μέσω των συνθηματικών και να μπορείς πάρα πολύ εύκολα να χρησιμοποιείς τα συνθηματικά σου μέσω του iCloud. Πρώτο και βασικό που κάνουμε, θέλω να μου πείτε εσείς ποιο είναι, πείτε μου στα σχόλια αν είσαι από τους παλιούς και γνωρίζεις, δεν θα το πω καθώς το αστείο δεν είναι πλέον αστείο. Πηγαίνουμε στις ρυθμίσεις. Στις ρυθμίσεις που λέτε, αν κατεβούμε περίπου στη μέση, θα δείτε ότι λέει κάπου συνθηματικά. Είναι το μαγικό κουμπί. Είναι το μαγικό πράγμα που υπάρχει στο iPhone. Πραγματικά, εμένα μου έχει λύσει τα χέρια. Αν δεν το χρησιμοποιείς, μετά από αυτό το βίντεο θα το χρησιμοποιήσεις. Και αν είσαι ένας από αυτούς που το χρησιμοποιείς, θα συμφωνήσεις μάλλον μαζί μου. Επίσης, πείτε μου στα σχόλια αν συμφωνείτε μαζί μου εσείς που το χρησιμοποιείτε. Συνθηματικά λοιπόν, αν το πατήσεις, το πρώτο πράγμα που θα σου κάνει είναι να σου αναγνωρίσει το Face ID σου. Τέλεια, τέλεια. Τώρα, εδώ πέρα βρίσκονται όλες οι σελίδες και όλα τα συνθηματικά από όλες τις σελίδες που έχω μπει ή μπαίνω συχνά και είναι εδώ πέρα αποθηκευμένα. Πρώτο και μαγικό πράγμα είναι το ότι μπορείς να αποθηκεύσεις οποιοδήποτε συνθηματικό θέλεις ανά πάσα στιγμή αυτοματοποιημένα. Από τη στιγμή που το έχεις ενεργοποιήσει, καθώς αν δεν το έχεις ενεργοποιήσει θα σου βγάλει ειδοποίηση να το ενεργοποιήσεις, αν και τις περισσότερες φορές από default είναι ενεργοποιημένο, όταν πας να συνδεθείς σε μία σελίδα, δηλαδή πάμε παράδειγμα Facebook, ωραία, θα σου βγάλει ένα μήνυμα κάτω και θα σου πει: θέλετε να αποθηκεύσετε το συστηματικό του Facebook? Εσύ θα πατήσεις ναι. Εάν πατήσεις ναι, εύκολα θα μπει σε αυτήν εδώ πέρα ακριβώς την λίστα μέσα και κάθε φορά που θα μπαίνεις στο Facebook θα συνδέεσαι αυτόματα. Θα μου πεις τώρα το Facebook το κωδικό, ρε Γιώργο, τον ξέρω συνέχεια και μπαίνω βγαίνω συνέχεια. Ναι, αλλά τον κωδικό του Facebook, τον κωδικό του Trovo, τον κωδικό του Instagram, τον κωδικό του Gmail, τον κωδικό. Έχασες την μπάλα, φίλε μου. Ή φίλοι μου. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όταν πρέπει να θυμάσαι πολλούς διαφορετικούς κωδικούς, γιατί αυτό είναι το σωστό. Επίσης, τους κωδικούς χρησιμοποιούμε νούμερα, γράμματα, σχέδια, σύμβολα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τους θυμάσαι όλους τους κωδικούς απ' έξω. Ξέρω ότι περισσότερα από εσάς χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό, αλλά δεν είναι σωστό. Οπότε, καλό είναι να τον αλλάξετε. Όπως και εγώ επίσης κάνω, έτσι. Έχω έναν κωδικό που το χρησιμοποιώ σε ό,τι να είναι site και τον έχω ίδιο. Και βλέπετε ότι μου βγάζει πάνω συστάσεις ασφαλείας. Ότι χρησιμοποιώ τον κωδικό αυτόν σε διαφορετικές, σε ίδιες μάλλον σελίδες. Οπότε αν το πατήσω μου λέει συνιστάται ασφάλεια και πρέπει να αλλάξεις αυτόν τον κωδικό. Πρέπει δηλαδή να χρησιμοποιήσεις αυτόν τον κωδικό, να αλλάξεις μάλλον τον κωδικό σε αυτές τις σελίδες για να μην υπάρχει πρόβλημα.
Είπαμε το πρώτο και βασικό πράγμα που συμβαίνει στα συνθηματικά. Πάμε να δούμε το δεύτερο και βασικό πράγμα που συμβαίνει στα συνθηματικά. Όταν εσύ θα πας να κάνεις ένα νέο login, όταν πας να συνδεθείς τέλος πάντων, να κάνεις μια νέα εγγραφή, να το λέμε στα ελληνικά. Όταν πας να κάνεις μια νέα εγγραφή σε μια σελίδα, θα σου ζητήσει να βάλεις ένα κωδικό. Θα σου πατέχτη πάλι ένα pop-up μήνυμα κάτω. Pop-up δηλαδή από κάτω προς τα πάνω. Pop-up. Ωραία. Και θα σου γράψει: θέλεις να χρησιμοποιήσεις ένα γερό, δυνατό συνθηματικό. Και θα σου βγάλει ένα προτινόμενο. Το προτινόμενο αυτό θα είναι YW, κάθετος, παύλα, ερωτηματικό, θαυμαστικό και δε συμμαζεύεται. Αυτό το συνθηματικό που θα χρησιμοποιήσει εκείνη την ώρα είναι ένα συνθηματικό ασφαλείας, το οποίο συνθηματικό γίνεται από δικό του, από δική του γενέτειρα κωδικών του, των συνθηματικών του iPhone και μπορείς πάρα πολύ εύκολα να το χρησιμοποιήσεις. Αποθηκεύεται αυτόματα στο iPhone σου, οπότε δεν χρειάζεται ποτέ να το αποστηθήσεις. Και θα μου πεις, ναι ρε Γιώργο, αλλά εγώ θέλω να συνδεθώ και από ένα Windows υπολογιστή. Ή θέλω να πάω σε μια φίλη μου ή σε ένα φίλο μου ή στο αγόρι μου ή στην κοπέλα μου και να συνδεθώ από τον υπολογιστή του. Πάρα πολύ ωραία. Τι κάνεις? Όπως κάνω και εγώ φυσικά, γιατί πλέον σταματήσαμε να θυμόμαστε τηλέφωνα απ' έξω γιατί έχουμε τα κινητά μας. Σταματήσαμε να θυμόμαστε κωδικούς επίσης γιατί έχουμε πάλι τα κινητά μας. Οπότε πηγαίνεις στα συνθηματικά, βρίσκεις τη σελίδα που θέλεις, Facebook, Instagram, Trovo, Twitch, ό,τι θέλετε. Το πατάς και σου βγάζει αμέσως τον κωδικό. Τώρα, επειδή εγώ έχω screen recorder, αν προφανώς μπω μέσα στα συνθηματικά, δεν θα τα δείτε εσείς στα συνθηματικά. Οπότε θα σας κάνω μια επίδειξη. Ας πάμε στο dimigeo.gr. Στο dimigeo.gr έχω δύο δικλείδες ασφαλείας. Έχω την πρώτη δικλείδα ασφαλείας που είναι το username, το URCH και τα σχετικά. Και είναι και ο δεύτερος κωδικός ασφαλείας, το δεύτερο συνθηματικό μάλλον, το δεύτερο όνομα από τη γενέτειρα κωδικών, που είναι το ZGBU και τα σχετικά. Οπότε ας πάμε στο δεύτερο. Βλέπετε ότι βγαίνει το συνθηματικό. Μπορείς να το κάνεις προσθήκη σημειώσεων και μπορείς να κάνεις διαμόρφωση κωδικού επαλήθευσης. Easy, πλέον. Και φυσικά μπορείς να κάνεις αλλαγές συνθηματικού στον ιστότοπο. Αν εσύ πατήσεις προσθήκη σημειώσεων, πλέον αυτό ισχύει από το 14,5, μπορείς να βάλεις, ας πούμε, μία σημείωση. Δηλαδή, φίλε μου, δεν θυμάσαι καλά ποιο είναι. Είναι ο κωδικός του dimigeo.gr. Οπότε θα πας να το θυμάσαι, να ξέρεις ότι αυτός είναι ο κωδικός αυτός. Αν και φαίνεται πάνω και η σελίδα, φαίνεται πάνω και το κουτουλού. Τρίτο και βασικό πράγμα και πάρα πολύ μαγικό, μπορείς από εδώ πέρα, αν σε περίπτωση έχεις κάποιο συνθηματικό, π.χ. ας πούμε έχεις δημιουργήσει ένα συνθηματικό παλιότερα, στο Instagram ας πούμε, παράδειγμα. Τι κάνεις, πώς το προσθέτεις? Έχει πάνω ένα συν, πατάς το συν και πηγαίνεις, πατάς ιστότοπος, εκεί πέρα στον ιστότοπο βάζεις Instagram. Ωραία. Instagram.com. Το έχουμε, ωραία. Στο όνομα χρήστη μπορείς να πας να βάλεις Geo, παράδειγμα. Και στον συνθηματικό να προσθέσεις, ας πούμε, ένα... Βλέπετε τι που λέει πρόταση ισχυρού συνθηματικού. Αυτό το πράγμα που λέει πρόταση ισχυρού συνθηματικού θα σας το βγάζει στις σελίδες της κουτουλού. Οπότε πατάς χρήση ισχυρού συνθηματικού και πατάς τέλος. Τώρα, αυτό εδώ πέρα, αν εγώ πάω στο Instagram, ναι, αν πάω στο Instagram και πατήσω προσθήκη νέου λογαριασμού, σύνδεση σε υπάρχοντα λογαριασμό. Αν το πατήσω και πάω να βάλω κωδικό, βλέπετε ότι μου βγάζει όλες τις σελίδες που είναι συνδεμένες στο Facebook. Και βγάζει και την Geo. Αυτή που δημιουργήσαμε σήμερα. Αυτή που δημιουργήσαμε τώρα. Οπότε αν εγώ πατήσω Geo, θα πατήσει κατευθείαν και θα βάλει το συνθηματικό που εγώ χρησιμοποίησα και το όνομα χρήστη που χρησιμοποίησα. Οπότε πλέον βλέπεις πολύ εύκολα ότι μπορείς να αποθηκεύσεις και συνθηματικά παλιότερα και να στα βγάζει αμέσως. Αν επίσης διαχειρίζεσαι προφίλ Instagram, αν επίσης διαχειρίζεσαι πολλές σελίδες, αν επίσης διαχειρίζεσαι, θα σε βολέψει. Καθώς πατάς το κλειδάκι που είναι τέρμα δεξιά, σου ανοίγει τα συνθηματικά και σου ανοίγει όλες τις σελίδες που διαχειρίζεσαι. Εύκολα και γρήγορα. Και το τέταρτο και τελευταίο κολπάκι που σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις μέσω των συνθηματικών, που είναι και το πιο μαγικό απ' όλα, είναι το ότι απλά υπάρχουν τα συνθηματικά και αυτό και μόνο φτάνει. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Τα συνθηματικά λύνουν χέρια και αν είσαι από αυτούς που τα χρησιμοποιείς, περιμένω να το πεις στα σχόλια. Αν δεν είσαι από αυτούς που τα χρησιμοποιείς, νομίζω ήρθε η ώρα να τα χρησιμοποιήσεις. Αν σου αρέσουν και άλλες για βίντεο, φυσικά μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. dimigeo.gr για να μην χάνεις νέα και Instagram για να βλέπεις τι γίνεται. Πλέον λόγω του στρατού και των εκπαιδεύσεων δεν μπορώ να μούτω στο Instagram. Προσπαθώ πολύ, επίσης ανεβάζω και άρθρα, αλλά τώρα η εβδομάδα που έρχεται, οι εβδομάδες μάλλον που έρχονται θα είναι λίγο πιο λάσκα, οπότε θα έχω πιο πολύ υλικό στο Instagram και στο site. Μη στεναχωριέστε, είμαι εδώ και το προσπαθώ πολύ. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.